Η σκηνή της Αγίας Άνης βρίσκεται σε απότομο με πυκνή πόδι βλάστηση στις πλαγιές. Βράχο στην νοτιοδυτική ακτή του Αγίου Όρους, ανάμεσα στη σκηνή Νέα Σπίτη και στα Καρούλια και διοικητικά υπάγεται στην Ιερά Μονή της Μεγής της Λάμπας. Είναι η πιο μεγάλη και η παλαιότερη σκήτη στο Άγιον Όρος. Είναι ιδιαίτερη και σε αυτήν υπάγονται 51 καλύβες, στις 35 από τις οποίες υπάρχει μοναστική ζωή και δεν βιούν περισσότεροι από 80 μοναχοί. Οι καλύβες έχουν αμφιθεατρική διάταξη, η μία δίπλα στην άλλη, χτισμένες σε πεζούλες, περιτριγισμένες από πέτρινα πεζούλια, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να καλύπτονται από όμορφους βράχους και πράσινους ελαιώνες, λεμονιές και ρογιές. Η πιο ψηλή καλύβα βρίσκεται στο ύψος των 450 μέτρων, πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Ο κύριος ναός της Κήτης αναπτύσσεται πάνω από ένα απότομο βραχώδες χείλος και είναι αφιερωμένος στη γέννηση της Παναγίας της Θεοτόκου, ενώ κάτω από αυτόν, στην ακτή, από τους αδελφούς της Μονής έχει χτιστεί μια φιλόξενη μαρίνα, όπου φτάνει η πλειοψηφία των προσκυνητών να προσευχηθούν μαζί με τους μοναχούς και να προσκυνήσουν τα ιερά που διατηρούνται στο μοναστήρι. Τα λοιπόν κι εμείς, μαζί με τους προσκυνητές που φτάνουν με το πλοίο, ανεβαίνουμε από τα απότομα σκαλοπάτια από σκυρόδερμα στη σκήτη της Αγίας Άνης. Κατά τη διαδρομή μας προσπερνούν βαριά φορτωμένα μουράλια, ο μόνος τρόπος μεταφοράς εδώ. Μετά από 40 λεπτή ανάβαση, κατά μήκος γραφικών οριζοντίων επιφανειών που περιβάλλονται από πράσινους ελαιώνες, μπροστά μας ανοίγεται η άνετη αυλή της Μονής, διαμορφωμένη από μοναχούς στην άκρη ενός βραχώδους κρεμού, μπροστά από τον καθεδρικό ναό της Κήτης. Από εδώ απλώνεται η μαγευτική θέα στην νότιο-δυτική ακτή της Χερσονήσου του Άθρου. Αυτές οι απόκρινες βραχώδες ακτές, κατάφυτες από πυκνή αϊθαλή βλάστηση και γεμάτες κελιά και καλύβες, βοηθούν τους μοναχούς που ζουν στη Σκήτη να απομονωθούν και να ολοκληρώσουν το κατόρθωμα της προσευχής. Με την ευλογία του Ηγουμένου της Μονής μας συνάντησε ο ιερομόναχος Ιωάννης. Καλώς ανέστης, καλώς ορίζουμε εδώ στη Σκήτη. Νομίζω καλό θα ήταν καταρχήν να εξηγήσουμε τι είναι ο σκητιωτικός μοναχισμός και ποια είναι η διαφορά του από τον υπόλοιπο μοναχισμό στα Αγίων Όρους. Όταν λέμε σκήτη στα Αγίων Όρους, αυτός ο όρος σημαίνει τρόπο δεινά έναν οικισμό από μικρά μοναστηράκια. Ένα μικρό χωριό δηλαδή από μικρά μοναστήρια. Αυτά τα εξαρτήματα που ανήκουν σε μια σκήτη μέσα το ονομάζουμε καλύβες, είτε μικρά είτε μεγάλα, είναι ονομάζονται καλύβες. Και κάθε καλύβι είναι ένα μικρό μοναστηράκι. Έχει δηλαδή μια συνοδεία μέσα και το γύρο του τσοκοταφικού και έχει ένα δικό τη εκκλησάκι και λειτουργεί σε ένα μικρό μοναστήρι. Ένα οικισμό από τέτοιες καλύβες, από τέτοια μικρά μολύβια, απαρτίζει μια σκήτη. Και η σκήτη όλη μαζί έχει και έναν κεντρικό ναό, σαν μητροπολιτικό ναό τρόπο δεινά, για να συγκεντρώνονται εκεί οι πατέρες στις Κυριακές και αυτό ονομάζεται Κυριακό. Και κάθε χρόνο μία καλύβη αναλαμβάνει να διευθύνει τα κοινά και να αναλαμβάνει και την ευθύνη και του Κυριακού. Και ο γέροντας της καλύβης εκείνη τη χρονιά ονομάζεται Δικαίος. Και έτσι κάθε χρόνο αλλάζουμε και ένας Δικαίος αναλαμβάνει την ευθύνη του Κυριακού. Δηλαδή έχουμε ένα προσωρινό ηγούμενο τρόπο δεινά για ένα χρόνο. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι, οργανώνονται τα κοινά της Κήτης και κάνουμε και μαζί κάποιες μεγάλες τελετές στις γιορτές, όπως σήμερα που ήταν το Πάσχα, γιορτάσαμε όλοι μαζί, τώρα που είμαστε στις αγάπες πάλι όλοι μαζί και το καθεξής. Πώς δημιουργήθηκε τώρα αυτό το σύστημα? Σαν λέξη, σαν όρος, κρατάει την αρχή της από την σκήτη της Αιγύπτου. Στην Αίγυπτο του 4ου αιώνα υπήρχε ένας οικισμός από μικρά σκητήρα που ονομαζόταν Σκήτη. Και κατά το τύπολο αυτής της Σκήτης δημιουργήθηκε και αυτός εδώ πέρα. Οι πρώτες αναφορές για την παραθαλάσσια περιοχή Βουλευτήρια, όπου τώρα βρίσκεται η σκήτη της Αγίας Άνης, ανάγονται στα έτη 160-180 π.Χ. και περιγράφονται στην ελληνιστική επιγραφή που βρέθηκε από τον επίσκοπο Πορφύριο Ουσπένσκι στη σκήτη της Αγίας Άνης κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος του στο Άγιον Όρος τα έτη 1858-1861. Πιστεύω ότι η περιοχή κάτω από αυτήν την επαναζόμενη σκήτη
ανήκε σε αυτήν την πόλη και ότι εδώ ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο των Βουλευτηρίων. Σε αυτήν άνοικε επίσης η παράκτια θέση για την οποία γίνεται λόγος και γι' αυτό ονομάστηκε και βουλευτήρια. Και οι δύο αυτές θέσεις στον πληθυντικό ρυθμό ονομαζόταν βουλευτήριο. Τον 7ο αιώνα, όταν ολόκληρος ο Άθος ερημώθηκε λόγω των αραβικών επιδρομών, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV, ο Πογονάτος, μεταβίβασε τον Άθωνα στους μοναχούς. Τότε και εδώ στην περιοχή των βουλευτηρίων, δίπλα στη θάλασσα, εγκαταστάθηκαν ερημίτες και έκτισαν ένα μικρό μοναστήρι στο όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτή η μικρή κατοικία τους, η οποία καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Αραβικού Πρόγκρομου το έτος 830, την αποκατέστησε λίγο νωρίτερα από το έτος 1012 ο δεύτερος ηγούμενος της Αθωνικής Λαύρας, του Αγίου Θανασίου, ο Ευστράτιος. Αλλά δεν τη μεταβίβασε στη Μονή της Λαύρας, αλλά την παρέδωσε στον ανιψιό του Αθανάσιο, τον οποίο τοποθέτησε εκεί ως ηγούμενο και για την αξιοπρεπή συντήρηση της Νέας Μονής, προσάρτησε σε αυτή το μοναστήρι του Σωτήρος στο νησί της Κύρου. Ενώ το κτήμα που αγόρασε εκεί με χρήματα της Λαύρας προσαρτήθηκε το 1012, όταν πια δεν ήταν ηγούμενος της Λαύρας ο Άγιος Αθανάσιος, αλλά δημιούργησε σε αυτήν αδελφότητα. Η δωρεά αυτή έγινε από τον ίδιο με τη συγκατάθεση των προϊσταμένων της Λαύρας, οι οποίοι σεβόταν τον Ευστάτιο για τις προηγούμενες υπηρεσίες του. Από την εποχή εκείνη, οι μοναχοί της Μεγής της Λαύρας υποστήριζαν τη Μονή των Βουλευτηρίων, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα καταστράφηκε και ερημώθηκε από πειρατές της θάλασσας. Τον 14ο αιώνα, το μοναστήρι ανακαινίστηκε από τον Όσιο Γερόντιο, τον τελευταίο ηγούμενο της Μονής των Βουλευτηρίων, αλλά συνεχιζόμενες επιδρομές των πειρατών ανάγκαζαν τους μοναχούς να εγκαταλείψουν τη Μονή και μερικοί από αυτούς μετακόμισαν στις σπηλιές και στα διάβατα δάση πλησίων του Αγίου Όρους. Άλλοι, πάνω από τη Μονή των Καυσοκαλυβίων, έκτισαν ένα μικρό μοναστήρι στο όνομα του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Την εποχή αυτή, στην έρημη περιοχή των Βουλευτηρίων, πέρασε πολλά χρόνια περιπλανόμενος σε απόλυτη σιωπή, τρώγοντας μόνο χόρτα και ρίζες ο Όσιος Νύφων, ο Αθωνίτης. Γύρω στα 1360, επειδή δέχοντα τότε τη θέση από τους πειρατές, όλο το Αγενόρο σε μαστίζεται τότε από οι θέσεις των πειρατών και δεν μπορούσαν να ζήσουν στην παραλία, αποφάσισαν να φύγουν ψηλότερα. Και έτσι μετήκησαν, εγκαταστάθηκαν κάπου ψηλότερα, όχι εδώ που είμαστε τώρα. Εδώ πέρα είμαστε σε ένα υψόμετρο περίπου 320 με 340 μέτρα. Αλλά άλλο τόσο, περίπου γύρω στα 700 μέτρα ψηλότερα, όπου και σήμερα και πέρα πάνω σώζεται το αγίωσμα του Αγίου Γεροντίου και το εισηκαστήριο του Αγίου Παντελεήμου. Εκεί λοιπόν πήγε ο Άγιος Γερόντιος με τους μαθητές του και έζησαν λίγο καιρό. Εκεί είχαν κάποια προβλήματα, κυρίως δεν είχαν πολύ νερό, μάλιστα και γι' αυτό είναι και το θαύμα με το οποίο ανέβλησε νερό και έτσι μέχρι σήμερα υπάρχει εκεί πέρα το αγίασμα του Αγίου Γεροντίου. Και έτσι, για να μπορέσουν να ζήσουν σε καλύτερες συνθήκες, γύρω στις αρχές του, στα τέλη του 14ου και αρχές του 15ου αιώνα, κατέβηκαν σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Και ίδρυσαν εδώ πέρα ένα μικρό οικισμό που αποτελούνταν βασικά από ένα κεντρικό μέρος που ήταν ο Γέροντας και γύρω-γύρω οι Χαλίδες. Και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο σπέρμα, η πρώτη απαρχή αυτής της Κήτης εδώ πέρα από τους μαθητές του Αγίου Γεροντίου. Είχανε ο ναός που συγκεντρώνονταν όλοι μαζί της εορτές, ονομαζόταν από τότε Κυριακό.